Θέλω να συζητήσουμε τι θα μαγειρέψουμε αύριο, α. Προτείνω γκουρμέ κουζίνα. Κατάλαβα. Πάλι νηστικοί θα μείνουμε. Όχι, ρε. Μαζί θα ψωνίσουμε. Άντε. Και αυτή τη φορά θα τη βγάλεις με ένα φακελάκι ρύζι. Εγώ είμαι λιτοδίαιτος. Καλό και σύντομο. Τέλος πάντων, αύριο συζητάμε για τα ψώνια. Σήμερα έχουμε άλλη αποστολή. Τι με θες πάλι? Τι γνώμη σου θέλω? Θέλω να αγοράσω ένα δαχτυλίδι για την αγάπη μου. Που να συμβολίζει τα πάντα. Να συμβολίζει αιώνια πίστη και αγάπη. Τι έγινε ακριβώς? Σου έδωσε λεφτά η Νορά? Εσύ θα το αγοράσεις, φίλε μου. Μια χάρη σου ζητάει ο κολλητός σου, ρε. Σιγά το πράγμα. Ένα μονόπετρο εκεί πέρα με ένα διαμαντάκι. Μάλιστα. Ξέρω κάτι πλανόδιο στο μοναστηράκι, άμα θες. Όχι, πάμε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε? Θα την ξεπετάξεις την ώρα με μαϊμού δαχτυλίδι? Τόσα έχει περάσει εξαιτία σου. Έτσι το είπα, ρε, για να σε δοκιμάσω, να δω τι σώει φίλος είσαι. Δεν το σώζεις. Σιγά μην ξεπετάξω εγώ την ώρα μου με φραγκοδίφραγκα. Τι είναι αυτά, ρε? Λίστεψες τράπεζα και κυκλοφορείς ακόμα ελεύθερος? Η αμοιβή μου, γιατί δίκη? Α, και αυτά σε μένα τα χρωστάς? Ναι, είχα πει να τα δώσω πίσω. Δεν τα θέλω, αλλά μετά σκέφτηκα να τα κρατήσω για μια ώρα ανάγκης. Βέβαια, μετά συνειδητοποίησα ότι γι' αυτά πάρω λίγο να χωρίσω με την ώρα μου. Και αποφάσισες να τα ξετινάξεις μια και έξω? Ο σκοπός μου έχει συμβολικό χαρακτήρα. Θα αγοράσω ένα δαχτυλίδι που θα με δένει για πάντα με την αγάπη μου. Μάλιστα. Ωραία, αφού με κεράσεις Σολομό και μπρίκ. Τους είχες ξαναφάει μπρίκ, ρε χλιμίτζουρα. Ξεχνάς την καταγωγή μου, ρε αλήθεια. Μιλάς με ένα λίτρα. Ναι, καμάρωνε σε για την καταγωγή σου. Εγώ στη θέση σου θα προτιμούσα να την έχω ξεχάσει. Τι μας λες, ρε? Έλα τώρα, άστα πολλά τα λόγια και πάμε να φύγουμε. Πάμε για το δαχτυλίδι. Δεν μου λες εμένα τι με θες μαζί? Τι γνώμη στο λαγόρι μου? Γιατί λόγω καταγωγής, λίτρας, ξέρεις, από διαμάντια. Έλα, κλείσ' το γιατρό και φύγαμε. Να το κλείσω πάλι. Κάθε λίγο και λιγάκι το κλείνω και τρέχω για πάρτι σου. Ωραία στην κρίνια, μωρέ, ωραία στην κρίνια πάλι, μέρες που είναι. Και αν αγκρινιάζεις και αύριο στο ρεβεγιόν, καλύτερα μην έρθεις. Ναι, μη φας, θα κάνετε όλοι μαζί ρεβεγιόν και ψωριάρεις χώρια. Ξεκουβάλα. Δαχτυλίδι είπαμε. Ναι, ένα δαχτυλίδι που να μιλάει από μόνο του. Και τι ακριβώς να λέει? Να ορκίζεται, αιώνια πίστη και αγάπη. Ωραία. Αυτό εδώ που σας φαίνεται? Σ' αρέσει? Όχι και πολύ. Δεν τ' αρέσει. Αυτό εδώ? Ωραίο είναι αυτό. Πολύ μοντέρνο. Μήπως να κοιτάζαμε κάτι σε βέρες? Βέρες. Ξεπερασμένο θέμα. Όχι, όχι. Δαχτυλίδι μας ενδιαφέρει. Ωραία. Αυτό εδώ? Αυτό είναι αντρικό. Γυναικείο θέλουμε. Αυτό εδώ, ας πούμε. Αυτό εδώ δεν θα σας μπαίνει να δω λίγο τα δαχτυλά σας? Ναι, αποκλείεται. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Γιατί να μπαίνει σε μένα? Δεν είναι για εσάς. Για εσάς είναι. Να δω. Ναι, ούτε και εσάς θα κάνει όμως. Μα δεν θα το φορέσω εγώ, κοπέλα μου. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί τώρα. Για ποιον από τους δύο είναι το δαχτυλίδι? Για κανέναν από εμάς. Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν έχω προκαταλήψεις. Έρχονται πολλοί εδώ και παίρνουν βέρες, δαχτυλίδια για ραβόνες. Εντάξει, μην αισθάνεστε άσχημα. Όχι, μας παρεξηγήσατε. Δεν πάμε για ραβόνα. Α, για γάμο, πάτε. Εδώ είστε, Άμστερνταμ. Όχι, κυρία μου, εγώ είμαι παντρεμένος. Το παιδί από εδώ το θέλει για τη γυναίκα του. Την αγάπη μου. Τη μάνα της κόρης μου. Αχ, έχετε και κορούλα, να σας ζήσει. Όχι, όχι, βλακίες λέει. Το φίλο του παιδιού δεν το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, το δαχτυλίδι λοιπόν το θέλουμε για κάποια κυρία, σωστά? Εννοείται. Τι εννοείται, ρε ηλίθιε? Κουδούνια να μας κρεμάσουν. Διάλεξε ένα εκεί πέρα να τελειώνουμε. Λοιπόν, να σας πω να διαλέξω καλύτερα γόνα για εσάς, γιατί από ό,τι βλέπω δεν το έχετε. Έτσι όπως τα κατάφερες, θα σε φορτωθώ για μία ακόμα χρονιά. Πώς και έτσι? Υποσχέθηκα στο παιδί να περάσουμε μαζί την πρωτοχρονιά. Να πέσεις τόσο χαμηλά, δηλαδή? Και ξέρεις ότι με όποιον κάνεις μαζί αλλαγή, το φορτώνεσαι για ολόκληρο το χρόνο. Τέτοια καντεμιά. Εσύ είσαι ο καντέμις, αγάπη μου. Όλοι οι άλλοι θα αλλάξουν χρόνο στη Μελίτα και εσύ είσαι ανεπιθύμητος. Και εγώ πες μου τι να κάνω. Τι να κάνω? Να σ' αφήσω στους 5 δρόμους χρονιάρα μέρα? Το προτιμώ. Αφού δεν με καταλαβαίνει κανείς, καλύτερα στο δρόμο. Όχι μελόδραμα σε μένα, Ρούσο. Δεν περνάει. Δεν σε καταλαβαίνει κανείς, γιατί αυτά που λες είναι ό,τι να είναι. Από αγάπη για τον Λουκά τα έκανα όλα. Εγώ δεν ξέρω την αγάπη σου για τον Λουκά. Οι άλλοι όμως.
Είχα ορκιστεί στον πατέρα του να τον προσέχω. Είχα πάντα την έννοια του. Του στάθηκα δίπλα του σαν δεύτερος πατέρας. Ήταν άξιο παιδί και ήμουν περήφανος που θα ήταν διάδοχος αυτό εδώ το γραφείο που με τόσο κόπο έστησα. Με κόπο και αίμα. Πολύ αίμα. Άλλον. Ε! Μην ξεχνιόμαστε. Αμαλία. Πέτρο. Μην ξεχνάς ότι έβαλες τον Λουκά πάνω από τον ίδιο στο γιο. Ο γιος μας αποφάσισε για τη ζωή του ερήμην μας. Και εσύ αποφάσισες για τη ζωή του Λουκά ερήμην του. Δεν είναι έτσι και το ξέρεις. Από μικρός είχε έφεση στα νομικά. Ό,τι έγινε το κέρδισε με την αξία του. Τον αγαπάω πραγματικά του Λουκά και πρέπει να το μάθει. Ο τρόπος που έμαθε την αλήθεια ήταν πολύ άσχημος. Απομυθοποιήθηκε η εικόνα του πατέρα του. Ο πατέρας ήταν ένας καλός άνθρωπος, Αμαλία. Α, ωραία. Δηλαδή μου λες ότι δεν ήταν καθήκησα και εσάς. Αλλά σταμάτα πια, σταμάτα. Σταματά. Η εικόνα που είχε ο Λουκάς για τον πατέρα του ισχύει. Και αυτό πρέπει να το ξέρει. Από ποιον? Εσένα δεν σε πιστεύει πια. Εμένα δεν μ' ακούει καν. Πήγα να του μιλήσω και με έδιωξε. Πρέπει όμως να τα μάθει όλα. Όλα. Είπες όλα. Υπάρχει και κάτι άλλο που κρύβεις από τον Λουκά? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Μήπως θες να το πεις σε μένα? Αυτό θα το μάθει πρώτος από όλους ο Λουκάς. Ο Λουκάς. Μόνο. Ω, με πέθαναν αυτά τα δακούνια. Έλα. Κάτσε εσύ και εγώ θα σου τρίψω τα ποδαρόκια σου τα τελικά. Ε, τι κάνεις τώρα εκεί? Μασάς τα ποδαράκια της Μανούλας. Της Μανούλας της κορούλας μου. Τι είναι αυτά πάλι με την κόρη σου, Λουκά? Τι, τα είπαμε αυτά, τα ξεκαθαρίσαμε. Να σου πω, πότε θα πας στην Πάτρα? Α, σε παρακαλώ πολύ, μη με ανακατεύεις αυτό. Γιατί ρε αγάπη μου, να μην βοηθήσουμε την κοπέλα που ψάχνει να βρει τον αδελφό της? Και αυτή την αλήθεια ψάχνει να βρει, όπως και εσύ. Μη μου θυμίζεις πράγματα που θέλω να ξεχάσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Μην πας εσύ, θα πάω εγώ. Μα δεν θέλεις. Θα πάω εγώ. Πειράζει να οδηγήσω αυτό τον απέσιο το δρόμο. Με τις νταλίκες να με προσπερνάνε, τα πούλμα να έρχονται κατά πάνω μου. Θα τα καταφέρω. Εντάξει. Συγγνώμη, τι κάνεις τώρα, με εκβιάζεις? Όχι, αγάπη μου, όχι. Αλήθεια, δεν με νοιάζει. Θα πάω εγώ, η Μανούλα της κορούλας σου. Ανεβοκατεβαίνω τα σκαλιά της κλινικής, να μου κλείνουν πόρτες στην πούρη. Θα ψάχνω, κουράζομαι. Εντάξει. Θα τα καταφέρω. Εντάξει. Ο εκβιασμός έπιασε. Θα πάει ο δόλιος πατέρας. Θα πας. Έλα, βρε Λουκά, έλα. Για σένα ένα παιχνιδάκι. Τα ξέρεις από την άλλη φορά. Τον εκβιασμό όμως τον παίζουμε στα δάχτυλα, ε. Αυτό ήξερα ότι θα πήγαινες. Να σου πω. Αλλαγή θέματος τώρα, έχεις φάει? Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω, Λουκά. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, πάω να μας φτιάξω κάτι να φάμε, να πιούμε. Και μετά θα σε περιποιηθώ καταλλήλως. Θα φάμε, θα πιούμε και θα κοιμηθούμε. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά. Μ' άλλα κάνω. Δεν μ' άλλα κάνω. Εφτάνει. Δεν θα φάμε. Πάμε. Αυτό με την Εριάντα που ψάχνει να βρει τον αδερφό της. Εκεί που είναι το αστείο. Είναι σίγουρη πως θέλει να το βρει? Γιατί να μην είναι? Είδες και τον Νικόλα. Φαγώθηκε να μάθει ποια είναι τα αδέρφια του και ψώνεις από σβέρκο. Θα σου βάλω ένα μήλο στο στόμα, θα κάνεις και ένα μπλονζόν στο φούρνο και μια χαραφαγός μου στήσε. Ελπίζω αυτό το χιμωράκι να μην το κάνεις και παρά έξω. Το κάνω, αγόρι μου. Σταμάτα να το πιάνω, Λιμάρι. Δ
Δεν την έφτιαξα εγώ τη διακόσμηση για να τη φάσει. Σε παίρνει καλά-καλά τη δούνε. Τι να κάνω, ρε αγόρι μου, δεν αντέχω άλλο. Έψινα, τι να κάνω. Πεινάω. Για σοβαρό λόγο. Και δεν μιλούσα. Καλά, αυτό το έχει ξαναπεί, παρακάτω. Ας το πειρώνει. Γιατί? Για να μην πέσει.